Λοιπόν, σας χαιρετώ. Θέλω να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Τη θεωρώ πολύ τιμητική, γνωρίζοντας και τα υψηλά στάνταρς βεβαίως των σεμιναρίων που διοργανώνει ο κ. Χατζηχρήστου, πρέπει να αξιολογηθώ ότι αγχώθηκα πάρα πολύ. Και μάλιστα άλλαξα και την αρχική μου πρόθεση. Είχα σκεφτεί, αυτό που είχα σκεφτεί να κάνω ήταν να πάω στα αρχεία των εφημερίδων, και όχι επειδή θεωρώ ότι τύπος είναι μόνο εφημερίδες, αλλά επειδή είναι πιο, έχουμε ευκολότερη πρόσβαση στα αρχεία τους, και να δω τα τελευταία 2 χρόνια, ας πούμε, τι θέματα ουρολογίας υπήρξαν και πώς τα διαχειριστήκαμε. Όμως, σας λέω, άλλαξα γνώμη, γιατί θεωρώ ότι δεν μπορεί ένας δημοσιογράφος να κάθεται και να κάνει ποιοτική και ποσοτική καταγραφή του έργου άλλων δημοσιογράφων. Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει και λίγο με την εποχή μας. Διανύουμε μια πολύ ρευστή περίοδο και όλοι, τέλος πάντων, όλες οι αρχές και οι εξουσίες τίθενται στο μικροσκόπιο και ενίοτε στο στόχαστρο. Και δεν είχα καμία διάθεση να έρθω εδώ ούτε να υποστηρίξω το σύνολο των δημοσιογράφων, ούτε να κατηγορήσω το σύνολο των δημοσιογράφων. Σκέφτηκα λοιπόν ότι αφού είναι περίοδος ενδοσκόπησης κοινωνικής και ατομικής, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Αυτό λοιπόν που προτίθεμαι να κάνω εδώ πέρα είναι να κάνουμε μια. Όταν λέω ιστορική αναδρομή, μην τρομάξετε, θα είναι ένα slide. Να δούμε τέλος πάντων τι χρειαζόμαστε τους δημοσιογράφους, να μιλήσουμε λίγο για τις ιδιαιτερότητες που έχει η ιατρική επιστημονική δημοσιογραφία. Δεν ξέρω, δεν θα χρειαστεί, νομίζω, δεν θα χρειαστούν πολλά επιχειρήματα να σας πείσω ότι πρέπει να συνεργαζόμαστε με τους γιατρούς, εμείς που κάνουμε αυτό το είδος της δημοσιογραφίας. Έχω βάλει το συμβουλές εντός εισαγωγικά. Περισσότερο θα σας μεταφέρω την πείρα μου. Τα έχω γράψει με μορφή συμβουλών, αλλά δεν θεωρώ τον εαυτό μου αυθεντή. Απλώς θεωρώ ότι έχω μια πείρα 13 ετών, η οποία αν μπορεί να χρησιμεύσει και σε εσάς, νομίζω θα ήμουν ευτυχής. Τα ευρήματα εδώ είναι μάλλον λάθος. Ένα paper μονάχα έχω, ένα επιστημονικό εύρημα, και θα μου επιτρέψετε στο τέλος να κάνω και ένα παράπονο. Λοιπόν. Στον ευλογημένο αυτό τόπο που γεννήθηκε η δημοκρατία πριν από κάποιες χιλιάδες χρόνια, όπως αντιλαμβάνεστε, οι δημοσιογράφοι δεν είχαν κανένα λόγο ύπαρξης, εκτός ίσως ως χρονικογράφοι, ιστοριογράφοι. Οι αρχαίοι Αθηναίοι πήγαιναν, ψήφιζαν, αποφάσιζαν, τελεία. Επειδή όμως μεγαλώσαμε πολύ, η μικρή Αθήνα έγινε η Ελλάδα και στην εποχή της παγκοσμιοποίησης ο κόσμος ολόκληρος, οι δημοσιογράφοι άρχισαν να είναι χρήσιμοι. Χρειαζόμαστε λοιπόν τους δημοσιογράφους για να επικοινωνούν, να μεταφέρουν την πληροφορία μεταξύ αυτού που ονομάζω κοινό, τέλος πάντων κοινής γνώμης όπως θέλετε πέστε το, και εκείνων και των αρχόντων. Τώρα, η καραμέλα η μεγάλη όταν μιλάμε για δημοσιογραφία είναι αντικειμενικότητα. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει αντικειμενικότητα. Είμαστε όλοι υποκείμενα της παιδείας μας και των εμπειριών μας και αυτό δεν το σβήνεις. Έχουμε άποψη, θέλοντας και εμείς, και ο δημοσιογράφος έχει άποψη. Όμως, γι' αυτό υπάρχουν οι κανόνες διοντολογίας. Έχω διαφορετική άποψη από κάποιον, αλλά πρέπει να πω και τη δικιά του. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε ποτέ εμείς οι δημοσιογράφοι. Δεν λέω ότι το κάνουμε πάντα και όλοι. Γιατί δεν είναι μόνο αν θα καλέσεις κάποιον να πει την άποψή του, είναι τι χώρο θα δώσεις, πώς θα το παρουσιάσεις και ακόμα, να σας πω και κάτι, δεν το έχω καταφέρει πάντα. Όταν έρχεται μια είδηση από το Reuters και λέει, ξέρω εγώ, βρήκε το σούπερ φάρμακο τάδε, αυτό που μου έρχεται αυθόρμητο να κάνω είναι ισχυρίζεται ότι βρήκε. Γιατί δεν μπορώ, δηλαδή η αντικειμενική. Θα έπρεπε να, αν ήμουν αντικειμενική, θα έπρεπε να πω αυτός είπε ότι βρήκε το φάρμακο. Βάζοντας το ισχυρίζεται, μειώνω τον ισχυρισμό του, μειώνω το αυτό που λέει, αισθανόμενοι εκείνη την ώρα ότι κάνω καλό για το κοινό. Γιατί εγώ πρέπει να ενημερώσω το κοινό. Τι θα πει αυτό, θα πει ότι δεν θέλω την άλλη ώρα να με παίρνουν όλοι οι ασθενείς να με ρωτάνε πού είναι το φάρμακο του σκορπιού, παραδείγματος χάρη. Όταν δηλαδή νιώσω ότι είναι σκορπιός. Ίσως και μικρότερος, προσπαθώ να το γράψω με τρόπο που να αφήνω κάποιες αμφιβολίες. Λοιπόν, τώρα, οι δημοσιογράφοι υγείας ή οι επιστήμης έχουν ένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Καλούνται να μεταφράσουν αυτά που λέτε εσείς σε μία γλώσσα που να τα καταλαβαίνει η θεία μου, η γιαγιά μου και όχι...
και άλλοι άνθρωποι άλλων ειδικοτήτων. Είμαι σίγουρη ότι κάποιοι γιατροί, ξέρω εγώ, ένας ψυχιατρός μπορεί σήμερα να ήταν εντελώς χαμένος σε αυτό το σεμινάριο εδώ πέρα. Λοιπόν, όταν κάποιος πάει να γίνει μεταφραστής, πρέπει να ξέρει και τις δύο γλώσσες καλά. Όσο καλά και να είναι εκπαιδευμένος ο δημοσιογράφος, δεν μπορεί να την ξέρει καλά τη δική σας γλώσσα, γιατί δεν είναι τυχαίο ότι φάγατε 10 τουλάχιστον χρόνια για να γίνετε πρώτα γιατροί και μετά ουρολόγοι ή δεν ξέρω τι άλλο, καρδιολόγοι. Άρα, δηλαδή στην καλύτερη των συνθήκων, δεν μπορεί να την ξέρει τη γλώσσα σας. Άρα πρέπει εσείς να τον κάνετε να την καταλάβει. Αυτό που θέλω να τονίσω εδώ πέρα όμως είναι ότι όταν το κάνετε, πρέπει να το κάνετε με κάποιον που να το έχει την εμπιστοσύνη. Γιατί αυτούνου δουλειά είναι να τα εκλαϊκεύσει. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές μιλάω με κάποιον, γράφουμε ένα άρθρο, πάντοτε το στέλνω να το δει και μου το κάνει ως paper για επιστημονικό περιοδικό. Αν ήταν αυτά που λέτε να τα καταλαβαίνετε μόνο μεταξύ σας, εντάξει. Αλλά επειδή εγώ γράφω για εφημερίδα που θα την πάρει από τον, ξέρω εγώ, τι να πω τώρα, από τον ανειδίκευτο εργάτη μέχρι τον καθηγητή του Πολυτεχνείου, που κι αυτός δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει τα ουρολογικά, καλό είναι σε αυτόν που μιλάτε να του έχετε εμπιστοσύνη ως προς την εκλαϊκεύση. Λοιπόν, θα σας πω μερικές ιδιαιτερότητες της δικής μας της δουλειάς. Ναι. Θέλει κάτι να πει ο Σταμάτης. Α, μισό λεπτό. Παρακαλώ. Νομίζω ότι όλοι το ξέρετε. Ο Σταμάτης Βαγαρίτου είναι βιολόγος αναπαραγωγής και είναι εδώ και 13 συναπτά έτη ο υπεύθυνος ενημέρωσης του ΚΕΣΑΗ και του ΜΟΠ αργότερα, αλλά και ο οποίος έχει τις σχέσεις με τους δημοσιογράφους. Οπότε μας προστατεύει όλους αυτούς και κρυβόμαστε. Οπότε τον παρακάλεσα να είναι σε αυτό μαζί με την Ιωάννα για να λέει όλα τα βιώματά του, γιατί έπρεπε να κάνει με όλους τους δημοσιογράφους που πραγματικά δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει εβδομάδα να μην χτυπήσουν το κουδούνι του τηλεφώνου, το τηλέφωνο ή το κουδούνι, ζητώντας πληροφορίες, ζητώντας άρθρα, ζητώντας. Και είχε όλο αυτό το βαρύ έργο και το έχει ακόμα. Και έτσι εγώ γλιτώνω από όλο αυτό. Τον βλέπετε συχνά στην τηλεόραση γιατί είναι εκπρόσωπος, γιατί παίρνει συνέχεια προσκλήσεις σε κάποιες αυτές. Πρέπει να πηγαίνουμε λίγο γιατί μας βοηθούν στη γραμμή και στο έργο της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης. Οπότε το έχει αναλάβει. Έχει κατηγορηθεί, για να πούμε και αυτό, ότι ένας βιολόγος και από συναδέλφους μας, έτσι, και δημόσια, σε δημόσια συνέδρια κτλ. Ένας βιολόγος γιατί μιλάει για όλα αυτά τα θέματα. Έτσι, μα γιατί δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε αυτή τη δουλειά και δεν είναι δικιά μας η δουλειά να βγαίνουμε στα πρωινάδικα και στα τέτοια για να λέμε διάφορα. Και γι' αυτό υπάρχει ο εκπρόσωπος τύπου πάντοτε. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε αυτό το τέτοιο. Γεια σας και από μένα και συγγνώμη για την καθυστέρηση, αν σας καθυστερούμε αυτή την ώρα. Είναι μια ευαίσθητη ισορροπία. Και αυτό που είπε ο κ. Χατζηχρήστος όταν δημιουργήθηκε το κέντρο, ουσιαστικά η διοίκηση διαπίστωσε ότι υπάρχει ανάγκη να υπάρχει ένας εκπρόσωπος τύπου. Αυτή όμως η ισορροπία, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ ευαίσθητη, γιατί και εγώ βιολόγος είμαι, έχω κάνει και το μεταπτυχιακό μου και το διδακτορικό μου και η πρόκληση ήταν να μπορέσεις να λες την επιστήμη πάρα πολύ απλά. Εγώ το πήρα αλλιώς, σαν να ήμουν σε ένα σχολείο. Με διόρισε το κράτος να είμαι βιολόγος σε ένα σχολείο και έπρεπε εγώ να μιλήσω για το γονιδίωμα και να πω πράγματα αυτά να τα πω στα παιδιά. Κάπως έτσι το σκέφτηκα και αυτή η πρόκληση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και ευχαριστώ που μου δόθηκε η ευκαιρία. Όμως όταν η κυρία Σουφλέρη, τώρα μιλώντας, σας απευθύνω το λόγο γιατί είστε εσείς δημοσιογράφος εδώ πέρα, είπατε πάρα πολύ ωραία για την εκλαίκευση. Εγώ όλα αυτά τα χρόνια ζήτημα να έχω 4 φορές να είχα τη δυνατότητα ο δημοσιογράφος να μου δώσει το κείμενο που έχει γράψει. Γιατί πολύ ωραία το λέτε ότι ίσως έτσι πρέπει να γίνεται ή εσείς το κάνετε έτσι. Όμως, καταρχήν, οποιοδήποτε επαγγελματίας υγείας δεν μπορεί να αφήσει τον ασθενή του για να ασχολείται με τα μίντια. Γιατί ο ασθενής του είναι επαγγελματίας υγείας και αυτό είναι το επικεντρό του. Και επιπλέον, θα πρέπει να κυνηγάει εσάς που εσείς έχετε τον αρχισυντάκτη σας που σας λέει: θέλω το κείμενο τώρα. Και θα πρέπει να απαιτήσει αυτό που σας είπε στο τηλέφωνο να δει πώς το γράψετε. Γιατί η εμπειρία μου λέει ότι πάρα πολλές φορές αυτό που ο γιατρός ή οποιοδήποτε επαγγελματίας υγείας είπε, ακούστηκε με κάποιον τρόπο και στα αυτιά ενός δημοσιογράφου που ήθελε να βγάλει την είδηση, έδωσε κάτι διαφορετικό. Ναι, αλλά σταμάτη, θα το κάνουμε λίγο απλό. Όλα αυτά που είπε ο Σταμάτης είναι ότι ενώ σου λένε, ότι δεν λέει η Ιωάννα, πρέπει όντως να το παίρνουμε, να το βλέπουμε το κείμενο, δεν το βλέπεις καν. Και έχω ένα πρόσφατο τέτοιο που με κλήθηκα σε 30 δημοσιογράφους στο Ζάπιο να τους ενημερώσω για την υπερτροφία του προστάτη. Κυρία Σουφλέρη, απήχε. Δεν καταλαβαίνω. Δεν απήχα. Ήμουν εκτός Αθηνών. Λοιπόν, σε άλλη πλάκα κάνω. Λοιπόν, δίκιο, και μετά θέμα. Πήρα 3 τηλέφωνα ότι συγγνώμη λόγω χρόνου
Γράψαμε από αυτά που είπατε σαν συνέντευξη και τα δημοσιεύσαμε. Δεν πήγα ούτε να τα διαβάζω γιατί ακριβώς. Πάλι λέει, καλά, αλλά δεν είχαμε χρόνο, λέει, και συγγνώμη, λέει, το κάναμε έτσι. Λοιπόν, βέβαια, εντάξει, είχαν πάρει τις διαφάνειες και τα λοιπά, αλλά εν πάση περιπτώσει, οι περισσότεροι από αυτούς, επειδή ο χώρος έχει παλιώσει πια, και δεν είναι όπως πριν 13 χρόνια που πρωτογνωριστήκαμε με το πρώτο σεμινάριο δημοσιογράφων που είχαμε κάνει στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, έχουν οριμώσει και είναι παλιοί, μετά πλέον τώρα μπορεί να έχει εμπιστοσύνη. Παλιότερα ήταν πολύ άσχημο. Σταμάτησε και να κάνει, γιατί δεν έχει κάνει μόνο με τους medical. Εγώ έχω ό,τι επαφή έχω μόνο με αυτούς που είναι το θέμα των υγείας, όπως είναι η Ιωάννη Σουφλέρη. Σταμάτησε και να κάνει με ένα ευρύτερο χώρο και εκεί πέρα μπερδεύεται πλέον. Γιατί είναι και αυτή του ελεύθερου προτάζει, γενικών θεμάτων κτλ. Και φαντάζομαι ότι και σε μια επαρχιακή εφημερίδα καταλαβαίνετε ότι οι πιθανότητες να συναντήσετε ένα δημοσιογράφο με medical καμία. Δεν θα έχει καμία σχέση. Αλλά έχει άλλα πλέον εκτήματα. Στη Λάρισα τον ξέρει. Άμα είσαι γιατρό στη Λάρισα, αυτόν που γράφει στην Ελευθερία Λαρίση και συγγνώμη, ξεχνάω το άλλο φίλο, τον ξέρει. Τον ξέρει σήμερα, τον ξέρει χτες, ήταν συμμαχητή με το παιδί σου, ήταν φίλο σου. Έχει καλύτερη προσέγγιση. Μπορείς... Τέλος πάντων. Σωστά. Ας προχωρήσουμε. Ας προχωρήσουμε. Παρακάτω. Δεν αμφιβάλλω ότι όλοι οι τέλος πάντων όσοι συστήκαν. Δηλαδή στην άλλη πλευρά του νομίσματος, δεν έρχομαι ναι. Αλλά ας προχωρήσουμε, λοιπόν, για να μην κουράζουμε τον κόσμο. Νομίζω ότι έχω παρακάτω μερικά πράγματα που απαντούν. Ωραία. Σε αυτό. Πάμε με την παρουσίαση, λοιπόν, σου. Όντως είναι έτσι όπως τα είπε προηγουμένως ο κ. Καθηγητής. Εμένα με πιέζει, δηλαδή οι ισορροπίες είναι ως εξής. Έχεις ένα θέμα, το ΠΑΣ. Θυμάμαι τον αρχισυντάκτη μου όταν ξεκινούσα, ο οποίος έλεγε, Σουφλερή, αυτό ενδιαφέρει εσένα και τους 2.000 βιολόγους της Ελλάδος. Γιατί να το βάλω εγώ στην εφημερίδα. Έπρεπε εγώ σε πρώτη φάση να στηρίξω το θέμα στην εφημερίδα. Αν τον έπειθα, να το γράψω. Και να το γράψω σε πολύ λίγο χρόνο. Όμως, υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας. Την ώρα που το γράφω εγώ και το δίνω, περνάει από τη διόρθωση, περνάει από τη σελιδοποίηση. Υπάρχουν κάποιες ώρες. Είναι λίγες οι ώρες. Αλλά σε αυτές τις ώρες μπορείς εσύ να τσεκάρεις, να το στείλεις. Είμαστε στην εποχή του mail. Το στέλνεις στον ενδιαφερόμενο, σε αυτόν που έκανε τον κόπο να σου μιλήσει. Και είναι. Εγώ δεν θεωρώ ότι το κάνω μόνο για εκείνον, το κάνω και για μένα. Δηλαδή, όπως είπα, όσο και να διαβάσω, δεν μπορεί να ξέρω τα πάντα για την ουρολογία όπως εσείς είστε υποχρεωμένοι από τη δουλειά σας να το ξέρετε και το κάνετε και πράξη. Άρα, θέλω να έχω την ασφάλεια ότι δεν έχω γράψει κουταμάρες. Και αυτό μου το παρέχει μόνο ο άνθρωπος που είναι ο ειδικός. Υπό αυτή την έννοια, θεωρώ ότι είναι αυτοκαταστροφικό για τους δημοσιογράφους να μην το κάνουν και, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να μην έχει συνέπειες μία ή δύο φορές. Μακροπρόθεσμα, πιστεύω πως θα έχει. Λοιπόν, σας είπα ότι είμαστε σε ένα συνεχές άγχος, έχουμε συνέχεια deadline, υπάρχει μια παραγωγή που πρέπει να βγει, αλλά είναι μια ιδιαιτερότητα της δουλειάς που ζεις με αυτό. Τώρα, το αν θέλετε εσείς να μπλέξετε με αυτό, είναι ένα ερώτημα που εσείς θα το απαντήσετε. Δηλαδή, αν σας πάρω εγώ αγχωμένη και σας πω έχω δύο ώρες να γράψω, με βοηθάτε, μπορείτε να πείτε και όχι. Τέλος πάντων, εγώ θα σας τα περιγράψω και εσείς αποφασίζετε. Θέλω μόνο ένα πράγμα να ξέρετε, ότι όταν βλέπετε ένα άρθρο σε εφημερίδα με υπογραφή Σουβλέρη, το κείμενο είναι υπογραφή. Οι τίτλοι και οι υπέρτιτλοι είναι των αρχισυντακτών, γιατί ακούστηκα, το έχω βάλει για να σας προλάβω, ακούστηκα το παράπονο, δεν έχει καμιά σχέση ο τίτλος με τα παρακάτω. Τους τίτλους, παιδιά, δεν τους ελέγχουν οι συντάκτες. Λοιπόν. Να πω και ένα ωραίο παράδειγμα. Εκείνη την εποχή που είχαμε τους φόβους με το Viagra, θυμάμαι που έλεγα ναι, το Viagra ευθύνεται για το σκοτώνει, γιατί αν δεν υπήρχε δεν θα έκαναν σεξ κάποιοι που είχαν καρδιακό πρόβλημα και έτσι θα γλίτωναν. Και κάνοντας ένα χιούμορ, ας πούμε, ότι είναι ηθικός αυτούργος. Λοιπόν, και είχε βγει το άρθρο Viagra. Καθηγητής Χατζηχρήστου Ανακοταλέ, το Viagra σκοτώνει. Παπ, και τρίτη σελίδα. No comment. Συνεχίζω. Λοιπόν, τώρα τι να πω. Ότι είναι προφανές ότι πρέπει να συνεργαζόμαστε. Τώρα, θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, εάν σας τύχει δημοσιογράφος εγχωμένος στο τηλέφωνο που δεν το ξέρετε, να βρείτε το κουράγιο να πείτε όχι. Γνωρίστε τον. Σημειώστε το τηλέφωνό του και σε μία χαλαρή ώρα πάρτε τον τηλέφωνο να τον βρείτε. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να μιλάτε σε δημοσιογράφους, διότι είστε οι μόνοι που ξέρετε, άρα οι μόνοι που μπορείτε να πληροφορήσετε τον κόσμο. Αλλά κάντε το με τους δικούς σας όρους και μόνο με ανθρώπους που εμπιστεύεστε. Είπε προηγουμένως ότι τώρα 13 τόσα χρόνια γνωριζόμαστε, ξέρει πολύ καλά, νομίζω, από ποιον κινδυνεύει, εντός εισαγωγικών, και σε ποιον είναι λίγο πιο ασφαλής.
τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την προσωπική επαφή με έναν άνθρωπο. Και νομίζω ότι, τώρα σας λέω τα αυτονόητα, όπως συμβαίνει και με φίλους μας. Πρέπει να γνωρίζετε με τους ανθρώπους. Νομίζω πραγματικά ότι είναι ευκολότερο όταν είσαι στην επαρχία. Τι? Ναι και όχι όμως, δηλαδή το νόμισμα έχει δύο όψεις. Γιατί? Όντως μπορεί να έχεις τη δυνατότητα να γνωρίσεις τον οποιοδήποτε δημοσιογράφο και είναι μια εξαιρετική ευκαιρία. Όμως ο δημοσιογράφος, επειδή κάνει τη δουλειά του εκείνη τη στιγμή, δεν είναι αυτός πάντα που θα σου πει την αλήθεια. Δηλαδή, Τι έχει να κρύψει. Θα πω. Έχει τύχει πάρα πολλές φορές. Έχει τύχει φορές να σου λέει ο δημοσιογράφος ναι, θα κάνω αυτό που θέλω και όταν, αυτό που έχουμε συμφωνήσει. Και όταν έρχεται η ώρα να γράψει το κείμενο, να σου δίνει μια άλλη εικόνα και λέει: δεν φταίω εγώ και εγώ υπάλληλος είμαι. Καταλαβαίνετε όλοι σας ότι ακριβώς επειδή υπάρχει μια ιεραρχία, γνωρίζοντας το δημοσιογράφο μπορεί να έχει μια ανθρώπινη σχέση, αλλά πρέπει να έχει πάντα και στο πίσω μέσα του μυαλού σου ότι ο δημοσιογράφος είναι υπάλληλος και ότι τα μίδια έχουν τους δικούς τους κανόνες και πάρα πολλές φορές αυτό που εσύ εμπιστεύεσαι υπόκειται σε μια άλλη ιεραρχία και πολλές φορές δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτό που έχετε συμφωνήσει. Καλά, ο Σταμάτης έχει και μια ιδιαιτερότητα, γιατί μάλλον δεν καταλαβαίνει τι εννοεί. Εμείς έχουμε ένα παραδόσιο μαζί σας, οπότε πρέπει να σε εξυπηρετήσω, να σου πω, δώσω μερικά άρθρα για να εσύ περάσεις την καμπάνια, παραδείγματος χάρη που έχουμε τώρα στη Θεσσαλονίκη, τα φιλιά, που και αυτό είναι το έργο του Σταμάτη, που έχουμε γεμίσει όλη την Πανεπιστημίου Πολύ με διάφορα φιλιά, που είναι καμπάνια σε σχέση με την σεξουαλική αναπαραγωγική υγεία. Είναι στο φεστιβάλ κινηματογράφου. Μάλιστα. Κάνουμε το φεστιβάλ σεξ προβλήματα και σινεμά, που το οργανώνει όλα αυτά τα κάνει ο Σταμάτης ο Παπαχαρίτου και πρέπει αυτό να το πράγει. Οπότε παίρνει τους δημοσιογράφους και λέει ότι ναι, αλλά εγώ θα το παίξω για να έχει κόσμο στον κινηματογράφο, στο Ολύμπιο να γεμίζει. Και όντως μπορείτε και το γεμίζετε το Ολύμπιο. Λοιπόν, που μας ενδιαφέρει για το αγώνες που κάνουμε, αλλά από εκεί πέρα θέλω και 10 αρθράκια για να έχω έτοιμα. Και μετά το πάρεδο είναι ότι. Ναι, από όταν αρχίζει ο Σταμάτης, δεν έχουμε έτσι άλλους πόρους. Και λέει, ναι, αλλά θα το βάλεις 3 φορές για το Ολύμπιο μέσα στην εβδομάδα που παίζει, ναι. Και λέει, μου το έκοψε, τι να κάνω, υπάλληλος είμαι, μία μου το έβαλε. Αλλά ο Σταμάτης κάτσε και έκανε τα 5 άρθρα που ζήτησε για οποιοδήποτε θέμα επί σεξ. Αυτό είναι το deal που λέει, λοιπόν, και αυτό που παίζει. Κίνδυνος... Αλλά ας προχωρήσουμε. Θα προχωρήσουμε, αλλά να πω κάτι. Να μην μείνουμε σε αυτό. Σε αυτή τη ζωή δεν υπάρχουν εγγύησεις. Καμία. Είσαι 20 χρόνια φίλος με κάποιον και σου κάνει κάτι και μένεις ξέρω. Δεν μπορώ να υπογράψω για κάποιον. Γιατί αυτά που λέει εγώ δεν τα έχω, γιατί μιλάω μόνο με τους medical, με εσάς δηλαδή. Ναι. Παρακαλώ. Ποιος? Αυτός που ξέρετε 20 χρόνια. Έτσι. Προφανώς, αυτό που προσπαθώ να σας πω είναι ότι έρχεται κάποια στιγμή που όλοι μας, τις σχέσεις μας με τους ανθρώπους, είτε είναι φίλος μας, είτε είναι συνεργάτης, μπορεί να πέσουμε από τον ουρανό. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορείς σε αυτή τη ζωή να έχεις εγγυήσεις για πράγματα. Δεν μπορώ να βεβαιώσω το Σταμάτη ότι όλοι οι δημοσιογράφοι με τους οποίους οφείλει ή πρέπει ή δεν ξέρω τι να συνδιαλέγεται θα είναι σωστοί. Να πω κάτι, απλά είναι προσωπική μου άποψη. Πρώτη φορά με το δημοσιογράφο τόσο ανεκτά, αλλά θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχει στο σύνολο. Δεν σας ακούω. Γιατί σαν σύνολο οι δημοσιογράφοι αποσκοπούν σε κάποιους σκοπούς. Προσωπικούς κάποιων ανθρώπων που έχουν τον τρόπο να σας ελέγχουν και να παράγει κάποια είδηση. Δηλαδή, εγώ έχω την εφημερίδα και θέλω να προωθήσω ένα άλλο προϊόν από το οποίο θα αποκομίσω κάποιο όφελος. Και εσείς κάνετε αυτή τη δουλειά. Είναι λογική η παρουσία αυτή. Δεν καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Εσείς έχετε μια εφημερίδα. Εγώ έχω μια εφημερίδα. Ωραία. Και εγώ θέλω να προωθήσω ένα προϊόν. Ναι, αν θέλετε να προωθήσετε προϊόν, υπάρχει το διαφημιστικό τέτοιο της εφημερίδας. Διόλτα, γιατί εγώ καταλαβαίνω τώρα τα μεταφράζω. Δεν θέλω να βοηθάτε. Συγγνώμη. Λοιπόν, αυτό που λέει είναι ότι εγώ έρχομαι και ανοίγω ένα μαγαζάκι ωραίο στην Αθήνα και θέλω να το διαφημίσω. Λοιπόν, και έχω τις άκρες μου εκεί πέρα και λέω, έφερα και ένα μηχάνημα που κάνει από καφέ μέχρι βγάζει το μπροστά της, σηκώνει το πουλί και λιώνει και τις πέτρες. Και τώρα πρέπει εγώ σας πιάνω εδώ πέρα, οπότε αρχίζετε εμένα και με προβάλλετε συνέχεια που είμαι ο super duper, έτσι. Και παραδείγματος χάρη για να πούμε μια εκπομπή πολύ γνωστή που την είδαμε όλοι, τα θαύματα της επιστήμης, την τελευταία που είχε κάνει ο Ευαγγελάτος της Αποκαλύψης, που έλεγαν για το ρομπότ ότι είναι το θαύμα του κόσμου. Ανατράπηκε η ιατρική, η μεγαλύτερη επανάσταση στην ιατρική τους τελευταίους αιώνες.
Προφανώς δεν έχει καμία σχέση με τη μεγαλύτερη. Έτσι, λοιπόν, αυτές και αυτές που όχι είναι πεπισμένος όλος ο κόσμος και είναι λογικό ότι αυτές είναι πληρωμένες τοποθετήσεις. Έτσι, τον οργανισμό συνήθως που έχουν το τέτοιο, έτσι, δηλαδή θα πας και άμα είναι να σε προωθήσουν και ξέρουμε να τα πούμε έτσι για να το κλείσουμε αυτό το θέμα, ότι υπάρχουν και budget μέσα στα μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία, προώθησή σου και στο deal σου για να πας εκεί είναι ότι θα ξοδέψω και 100 χιλιάρικα για την προώθησή σου και για το marketing σου. Προφανώς αυτό το deal παίζει σε άλλο επίπεδο. Και άμα δείτε σε εφημερίδες, αυτό το ξέρω για να απαντήσω, να με απαλύξω γιατί, είναι στο εμπορικό. Και είναι, υπάρχουν οι διαφημίσεις, οι λεγόμενες πουμπλό. Πουμπλί, οι οποίες είναι πληρωμένες. Δηλαδή, πάω εγώ στο Βήμα και λέω, γεια σας, Χατζη Χρήστου, πώς θα θέλετε, 5.000 μάλιστα. Και θα μου πάρετε μια συνέντευξη. Την οποία θα τη γράψετε ο ίδιος εσείς. Την οποία τη γράψω εγώ, θα εγκριθεί από τον δημοσιογράφο, ναι, και θα δημοσιευθεί. Και εμείς δεν ξέρουμε. Ο Σαμάτης ήδη το έχει μάθει και μου λέει αυτή είναι πουμπλή. Δεν ξέρω από πού το καταλαβαίνει. Εγώ όμως θα πω ότι αμφιβάλλω πάρα πολύ για το κέρδος που θα έχει για τα 5.000 ευρώ. Γιατί καταλαβαίνω ότι όλοι σας θέχετε και μια, ίσως το πίσω μέρος του μυαλού, ότι αν προβαλόμουνα, ίσως θα αποκτούσα περισσότερη πελατεία. Η εμπειρία έχει δείξει ότι η προβολή δεν είναι το ίδιο ανάλογη. Η έκθεση που παίρνετε δεν σημαίνει ότι θα φέρει πελατεία. Έχω μιλήσει τουλάχιστον με 7 γιατρούς, οι οποίοι έχουν προβληθεί στην τηλεόραση τουλάχιστον 2 φορές, οι οποίοι μου είπαν ότι δεν έχει αυξηθεί ο αριθμός πελατείας μου. Απλά οι πελάτες μου με αναγνωρίζουν και λένε ο γιατρός μου είναι αυτός που είναι στην τηλεόραση. Είναι ένα ερωτηματικό. Όχι, αυτό εγώ δεν Είναι η εμπειρία που μεταφέρω λοιπόν, στον γιατρό. Όχι, γιατί να προχωρήσουμε λίγο. Το ερώτημά σας είναι το παράπονό μου, είναι αυτό που είχα πει στο τέλος. Θα με επιτρέψετε όταν ολοκληρώσω να σας να κάνω. Η δύναμη να τελειώσω. Αυτό δεν ισχύει. Εγώ είμαι πολύ ιδέα, γιατί έπεσα σε κάποιους γιατρούς. Γιατί ολόκληρα, ας πούμε, όλη η επιχείρηση ρομπότ, όπου η Αθήνα έχει πόσα, 13 τώρα, πόσα έχει, 7, το Λονδίνο έχει 1, υπερβολή των Ελλήνων, στείνεται όλο και πέσει στο μάρκετινγκ. Θα έχουν δύσκολες μέρες, γιατί δεν μπορεί να είναι αυτή η δυσαναλογία, έτσι. Και βέβαια, έρχεται από το Ρόιτερ η είδηση στο Λονδίνο, και τελειώνω με αυτό, κλείνω, ότι εγκατεστάθηκε επιτέλους ρομπότ, στην Αγγλία και έγινε η πρώτη ρομποτική προστατευτομή και υπάρχει στην ΕΤ η είδηση, έγινε για πρώτη φορά στον κόσμο. Δεν μπορούσα να πιστέψει οι δημοσιογράφους που δεν ήταν υγείας, γιατί στην ΕΤ ήταν, αλλά δεν ήταν ούτε η Αγορογιάννη, ούτε η Καλυβιώτη, δεν ήταν η Medical, ούτε ο Κεφαλογιάννης. Ήταν μία που έκανε το ελεύθερο ρομπορτάζ, το πήρε και λέει για πρώτη φορά στον κόσμο, έγινε και αυτό ήταν πέρυσι, έτσι. Έγινε ρομποτική ριζική προστατευτομή, γιατί ακριβώς τότε στην Αγγλία μπήκε το πρώτο ρομπότ. Λοιπόν, Ιωάννα, συνέχισε λίγο με την παρουσίασή σου, γιατί δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Τώρα, αυτά είναι οι συμβουλές που είχα βάλει εντός εισαγωγικών. Είναι συμβουλές που τις μαθαίνουμε κι εμείς. Όταν λοιπόν αποφασίσετε ότι θα μιλήσετε σε κάποιον, είτε είναι για την τηλεόραση, είτε είναι για το ραδιόφωνο, είτε για έντυπο, πρέπει να σκεφτείτε σε ποιον απευθύνεται. Είναι έντυπο που θα πάει σε άλλους συναδέλφους, υπάρχουν και τέτοια. Είναι μια εφημερίδα. Και να έχετε στο νου σας, εσείς ξέρετε 300 πράγματα, λέω για τον προστάτη. Το ένα που θέλετε να περάσετε, ποιο είναι. Π.χ. ότι με την τάδε, ξέρω εγώ, επέμβαση δεν έχουμε επιπλοκές. Αυτό το ένα θα είναι πάντα στο μυαλό σας και αυτό θα προσπαθείτε να επικοινωνήσετε. Αυτό είναι σαν δίκτυο ασφαλείας. Αν ο δημοσιογράφος σας κοιτάει με το τρομερό βλέμμα της Αγελάδος, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να υπαναχωρήσετε και να τα ξαναπάρετε από την αρχή. Ωπς, τι έκανα, το έσβησα εγώ. Πάντως παίζει εδώ. Έλα, παιδί μου. Σύνθετο βίντεο βρέθηκε. Πήγε, τι πάτησε ρε, σταματή, είμαι άσχετη. Όχι, δεν νομίζω ότι είναι από εκεί. Είναι από εκεί. Τέλος πανταρία. Δεν είναι και τόσο απαραίτητα τα τέτοια, περισσότερο είναι για να θυμάμαι εγώ. Τι έγινε. Λοιπόν. Ζητώ συγγνώμη. Να συνεχίσω έτσι. Να συνεχίσω έτσι. Δεν είναι και τόσο, δεν είναι και οι μεγάλες φιλοσοφίες. Σας λέω, είναι περισσότερο για να θυμάμαι εγώ τι έγραφε. Λοιπόν. Ως βιολόγος όλα τα σκέφτομαι εξελικτικά. Η μεγάλη κουβέντα στην εξελικτική είναι η προσαρμοστικότητα. Προσαρμόστε το μήνυμα στο κοινό και στον ενδιάμεσο. Όταν δεν καταλαβαίνει,
πρέπει κάτι να κάνετε για να καταλάβει. Αν καταλάβει αυτός τον οποίο μιλάτε, έχετε περισσότερες πιθανότητες να μην βρεθείτε προεκπλήξεων όταν το δείτε γραμμένο. Επίσης, μην υποθέτετε ότι αυτός κάτι ξέρει. Ξεκινήστε με βάση ότι δεν ξέρει τίποτα και άμα δείτε ότι καταλαβαίνει, πάτε γρηγορότερα. Και τέλος, όταν έχετε αποφασίσει ότι θα μιλήσετε σε κάποιο δημοσιογράφο, σκέφτεται λίγο από πριν. Ούψ, είναι μπροστά. Λοιπόν, είναι αυτό που σας έλεγα. Μην κάνετε υποθέσεις για τις γνώσεις του, ρωτήστε τον τι ξέρει και τέλος πάντων μπορείτε να τα καταλάβετε μετά από 2-3 ερωτήσεις. Και έχετε στο νου σας τι θα θέλατε να ρωτήσει, ούτως ώστε ακόμα και αν δεν ρωτήσει αυτές τις ερωτήσεις, θέστε τις εσείς με κάποιο τρόπο. Λοιπόν, ένα πράγμα που βλέπω συχνά να γίνεται με τους γιατρούς ή με τους επιστήμονες γενικότερα, είναι ότι τα έχουν τα πράγματα στο μυαλό τους ως να έγραφαν ένα άρθρο. Και βεβαίως τα άρθρα πρώτα βάζεις στην υλικά και μέθοδοι, πειραματισμό, συμπεράσματα. Εδώ πρέπει να πάτε εντελώς αντίθετα. Γιατί είναι έτσι φτιαγμένοι οι δημοσιογράφοι να αναζητούν πρώτα το συμπέρασμα. Να δουν, γιατί σας λέω, εγώ θα πρέπει να το στηρίξω αυτό στον αρχισυντάκτη μου. Ο αρχισυντάκτης μου ενδιαφέρεται για αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο, διότι εμείς πουλάμε, Ναι, πουλάμε κάτι που ενδιαφέρει στους ανθρώπους. Αυτό λοιπόν θα είναι το πρώτο πράγμα που λέτε. Ακριβώς το αντίθετο από αυτό που γίνεται στα peer review journals κλπ. Και μετά, αυτό το συμπέρασμα που το θέλετε να είναι ξεκάθαρο και πρώτο, για να το εισπράξει ο άλλος, το γεμίζετε με όσες λεπτομέρειες και το αντέχει εδώ, δεν είναι τυχαίο. Είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν συναδελφοί που σας ρωτάνε, γιατί όντως θέλουν να καταλάβουν, και να χαίρεστε όταν σας ταλαιπωρεί με ερωτήσεις. Όταν λέει ότι τα κατάλαβε όλα, είναι ύποπτο. Λοιπόν, ξανά εδώ είναι σχεδόν τα ίδια πράγματα, αλλά, για να δω, ναι, εντάξει. Μπορεί να υπάρχουν περισσότερα του ενός πράγματα. Αυτά τα 2-3 μην τα μπερδέψετε, θα πείτε, έχουμε 1-2-3 σημεία και κάθε ένα σημείο είναι ξεκάθαρο. Προσαρμόστε τον τύπο της πληροφορίας που θα δώσετε. Τώρα έτσι που έβλεπα, μάλλον ήταν πολύ ενδιαφέρον το χειρουργικό, ίσως όμως να μην χρειαζόταν όλες αυτές οι λεπτομέρειες. Θα τον έδιωχναν έναν δημοσιογράφο τόσο πολύ αίμα. Φτάνει να πείτε, ας πούμε, ότι με αυτή τη μέθοδο έχουμε αυτό το καλό αποτέλεσμα. Ξέρω ότι δεν είναι πάντα δυνατόν να αποφύγετε την ιατρική ορολογία, αλλά έχει συμβεί να διορθώσω άρθρο μαθητευόμενης συναδέλφου, από την οποία έβγαζε κανείς το συμπέρασμα ότι ο προστάτης και ο θήκης ήταν στον ίδιο άνθρωπο. Λοιπόν, πρέπει κάπως να προσπαθείτε να μην χρησιμοποιείτε πολύ ιατρική ορολογία. Τώρα, οι αναλογίες είναι τρομερό πράγμα. Αν τον βάλετε να σκεφτεί αυτό που λέτε με όρους που αντιλαμβάνεται από την καθημερινή του ζωή, είναι βέβαιο ότι θα σας καταλάβει περισσότερο. Και ακόμα και αν δεν είναι το πιο ταιριαστό παράδειγμα. Λοιπόν, και βέβαια, κάντε τη γυναίκα σας, τον αδερφό σας, τη φίλη σας, πειραματώζω. Άμα καταλαβαίνουν αυτοί, θα καταλάβουν μάλλον και άλλοι. Να σας δώσω λίγο. Ναι. Να σας δώσω ένα παράδειγμα από αυτή την τέτοια. Με ρώτησε, λέει, το πρώτο που θέλουμε οι δημοσιογράφοι είναι να καταλάβουμε τι είναι. Δεν μπορούσαμε ποτέ μας να καταλάβουμε, ξέρουμε τα πάντα για καρκίνο, για υπερτροφία, δεν ξέρουμε τι δουλειά κάνει. Λέω, ο προστατής, γιατί τον έχετε, ρε παιδί μου, οι άντρες. Λέει, μόνο μπελάδες έχετε προστατής. Λοιπόν, και είπα απλώς, λέω, μία λέξη, μόνο μία πρώτη θα σας πω. Είναι η θάλασσα στην οποία μέσα μπορούν να ζήσουν τα ψαράκια, που είναι τα σπερματοζωάρια. Λοιπόν, και λέω, προχωράμε. Δεν ζήτησαν καμία διευκρίνηση, τίποτα, ευχαριστούμε, και μετά το έλεγαν η ατάκα η φοβερή, για πρώτη φορά μάθαμε τι είναι ο προστάτης. Τίποτα άλλο δεν τους είπα, αυτό. Η θάλασσα στην οποία μέσα ζουν, θα παράγει μαζί με τις πραγματοχικές, τη θάλασσα που μέσα ζουν το ψαράκια. Το οποίο μετά που θα το διαβάσετε, αν το διαβάσετε και πιστέψουμε το σταμάτη, μην το σβήσετε. Μην μπείτε στον πειρασμό να το σβήσετε. Σας λέω, δεν γράφετε για τους συναδέλφους σας ή δεν βγαίνετε στα μίντια για τους συναδέλφους σας. Λοιπόν. Τώρα, αυτά είναι περισσότερο για την τηλεόραση. Ξέρω ότι η τηλεόραση, η κάμερα, είναι κάτι που αγχώνει τους ανθρώπους. Όταν αποδεχθείτε μία τέτοια πρόσκληση, να μην είστε αγχωμένοι, όσο και αν η ωραία της τηλεόρασης είναι κάπως, ξέρω εγώ. Λοιπόν, να θυμάστε ότι αυτό που έχετε να πείτε, να το πείτε πρώτο, για να είναι σαφές. Αυτό το μικρές και ολοκληρωμένες φράσεις είναι πολύ σημαντικό, διότι υπάρχει το περιβόητο μοντάζ. Μην λέτε, ας πούμε, αυτό. Να λέτε, ή λένε συχνά, γιατί το όργανο, ξέρω εγώ τι. Όχι.
δεν ξέρει κανείς πώς αυτή η φράση σας θα κοπεί μετά στο μοντάζ. Πρέπει να λέτε συνεχώς ο προστάτης και ας πείτε ο προστάτης 300 φορές, παράδειγμα. Μην λέτε αυτό, μην λέτε τέτοια πράγματα. Κάθε πρόταση που λέτε να είναι όσο το δυνατόν μικρή και τελείως ολοκληρωμένη. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ αυτό σημαντικό. Όχι μόνο όταν υπάρχει συνέντευξη, αλλά και σε δηλώσεις. Οι δηλώσεις ακόμα περισσότερο. Και θέλουν, σας κάνουν 5 ερωτήσεις, ουσιαστικά θα παίξουν μερικά δευτερόλεπτα. Οπότε θα κόψουν και θα ράψουν αυτό που έχετε πει, είναι πάρα πολύ συχνό. Οπότε έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γι' αυτό λέω μικρές οι φράσεις, γιατί αλλιώς μπορεί να αναγκαστεί να το κόψει με τρόπο που, ειδικά αν δεν το έχει καταλάβει, θα το κόψει και θα το κατακρεουργήσει. Θα είναι κακό το χειρουργείο. Λοιπόν, αντίστοιχη εμπειρία, η μόνη φορά που έχω γίνει τρέιλερ σε ειδήσεις. Στις 8.30 με τον Τάδε, θα ακούσετε, ήταν η δήλωσή μου πάλι την ίδια εποχή του Viagra. Έχουμε νεκρούς από το Viagra. Και αυτό ήταν κομμένο. Όπου μετά συνέχιζε και έλεγα, αυτό γράφεται σε όλο τον κόσμο και ανέλυε τα δεδομένα. Το έχουμε νεκρούς από το Viagra, η κοπή και ήταν στο τρέιλερ μαζί με την επικαιρότητα, γιατί πολλούσε δηλώσεις του καθηγητή για το Viagra. Και ακουγόταν μόνο το έχουμε αυτό, τρέιλερ. Κόψανε και ράψανε. Λοιπόν, αυτό γιατί τραβούσε. Βέβαια, μετά είχαν τη δήλωση, δεν ήταν κακή. Ήταν η δήλωση, ήταν της Παπαπαναγιώτης στον Αντένα. Αλλά τραβούσε αυτό πάρα πολύ. Και είχαν από το τρέιλερ βγάλει αυτή μου τη λέξη. Έχουμε να κρούσουμε το Viagra. Οπότε όλοι. Και τότε είχα φρικάρει από τη Pfizer και είχα τρελαθεί μέχρι να δουν όλη την ιστορία. Μάλιστα. Λοιπόν. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Έχει συμβεί, ξέρω πάρα πολύ σοβαρούς ανθρώπους, οι οποίοι φέρονται, επειδή ο δημοσιογράφος δεν ξέρει, σου λέει ας πούμε ο καθηγητής, η διεθνής βιβλιογραφία αναφέρει αυτό, ή βρέθηκε αυτό, και αυτό που βρέθηκε, βρέθηκε από τον Τάδε στο NIH, ο οποίος πήρε Νόμπελ. Και φέρεται ο καθηγητής που εξηγεί να το έχει πάρει αυτό στο Νόμπελ μερικές φορές. Αυτό ξεκαθαρίστε το. Ξεκαθαρίστε τι είναι κάτι που το έχει βρει κάποιος άλλος. Ξεκαθαρίστε πότε λέτε τη γνώμη σας, δηλαδή κάντε στάση και πέστε. Τώρα θα σας πω τη γνώμη μου. Δεν πειράζει, φαίνεται σαν να μιλάτε σε ηλιθίους, ας πούμε, αλλά καλύτερα έτσι για να μην βρεθείτε μπλεγμένοι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα για τους δημοσιογράφους της τηλεόρασης, διότι θέλει να κάνουν μια εισαγωγούλα και ένα κλείσιμο αυτή. Όλοι πρέπει, απλώς αυτοί τα κάνουν και πολύ βιαστικά. Να πω λίγο για την εισαγωγή. Ναι. Δεν ζητάτε ποτέ να διευκρινίσετε τους τίτλους που σας λέμε. Τι εννοείτε? Δηλαδή, άμα εγώ έρθω εκεί πέρα και βρω το τέτοιο να έρθω και με ρωτήσετε τι είσαστε, εμείς Χατζηχρήστου, τι είμαι, πρόεδρος της Αμερικανικής Ακαδημίας Επιστημών. Εσείς θα το γράψετε. Δεν θα μου ζητήσετε ένα document. Αποτέλεσμα αυτού είναι το κύριε καθηγητά, για όλους που είναι στα ιδιωτικά τέτοια και τα λοιπά, είναι ο κλασικός κανόνας. Έτσι. Ή έρχεται οποιοδήποτε συνάδελφος, έχει κάνει στο εξωτερικό κάποια χρόνια και γυρνάει. Γιατρέ μου, θα σας πετάξω την μπάλα. Στην Ελλάδα, ναι. Φοβάμαι, θα σας την πετάξω την μπάλα. Πολύ ευχαρίστω, λοιπόν. Και εγώ είμαι υποχρεωμένη να διασταυρώσω. Γίνεται ο καθηγητής της Γερμανίας. Ναι, εγώ είμαι υποχρεωμένη να διασταυρώσω. Αλλά εάν ξέρατε, όλες. Μιλάω για ιατρική Αθηνών, γιατί αυτή είναι που έχω. Λοιπόν, παιδιά, παίρνει τηλέφωνο η γραμματέας του καθηγητού, ξέρω εγώ, ουρολογίας. Δεν ξέρω και ποιος είναι ο άνθρωπος, τώρα έτσι το λέω. Κυρία Σουφλαϊρή, θέλει να σας μιλήσει ο καθηγητής. Ποιος καθηγητής? Στο μικρό κόσμο της γραμματέως του καθηγητού δεν υπάρχει άλλος καθηγητής. Δηλαδή, ειλικρινά, έχει γίνει πλέον ζήτημα επιβίωσης για μένα. Λέω, κύριε καθηγητά, πώς είστε, και να προσπαθώ να καταλάβω ποιος μου μιλάει. Δηλαδή, είναι αδιανόητο. Με εξαίρεση 2-3. Από την άλλη, όμως, ο κ. Χατζηχρήστου λέει το κατά πόσο αυτό που δηλώνω εγώ όταν είμαι καλεσμένος ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Είμαι υποχρεωμένη να διασταυρώσω. Δεν έχουν βάλει σεξολόγο από κάτω χωρίς να το, ούτε καν να το έχω πει. Άρα δεν είναι μόνο το τι δηλώνει, είναι και το τι καταλαβαίνει. Ή ας πούμε, είναι πάρα πολύ μεγάλο το βιολόγος αναπαραγωγής υπεύθυνος ενημέρωσης του ΚΕΣΑΙ. Βάλε σεξολόγο, σε αυτό θα μιλήσει για το σεξ. Δηλαδή είναι πολλές φορές και το σταμάτημα, άμα είσαι εκεί, πιθανότητα να πεις. Είναι κάτι πολύ δύσκολο. Πες, όχι, δεν είμαι σεξολόγος. Δεν το βλέπεις, γιατί για όσους δεν το γνωρίζουν, όταν είσαι σε ένα στούντιο, είναι κάτι που θα παίξει μετά μπροστά σου. Όχι, το βλέπεις το monitor. Λες, παιδιά, στο είναι λάθος το σεξολόγος. Δεν φαίνεται στο monitor. Το λέω γιατί έχω... Α, το έχεις πάθει. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι η εμπειρία μου τηλεόραση είναι και εμένα θύματος. Προσκεκλημένης, οπότε δεν μπορώ να μιλήσω και πολύ. Αλλά σίγουρα το λιγότερο που κάνουμε, δηλαδή πρέπει να πω ότι 2 φορές έχω κάνει στα 13 χρόνια λάθος και ήταν ότι έβαλα κάποιον αναπληρωτή ενώ ο άνθρωπος είχε γίνει καθηγητής. Καλά, αυτό δεν πειράζει. Και δεν το είχα. Το αντίθετο πειράζει. Α, το να βάλει καθηγητή κάποιον που είναι επίκουρος.
Κοιτάξτε, σας λέω ότι είναι για μένα ζήτημα και αυτοπροστασίας να το διορθώσω. Αυτό είναι το ένα και ο προσδιορισμός επίσης ο περιφραστικός. Δηλαδή κύριε Βούλγαρη, για πέστε μου εσείς που επιτέλους φέρατε και στην Ελλάδα αυτό που γίνεται σε όλο τον κόσμο, αυτό το χειρουργείο που σώζει ζωές. Που μπορεί να το κάνω άλλοι 30. Αυτό είναι πληρωμένο. Άλλοι 30. Αυτό γίνεται. Λοιπόν, ξέρετε όμως πόσες φορές... Παιδιά, είναι το παράπονο μου. Θα σας το πω στο τέλος. Δεν μπορώ. Ωραία, θα συνεχίσω. Λοιπόν, ωραία. Ούψ. Λοιπόν, μ' άρεσε αυτό το σερβι. Έγινε... δεν έχω τις υπογραφές των ανθρώπων. Ήταν 6-7. Λοιπόν, 1.354 ερευνητές biomedical. Ερωτήθηκαν... Ποια ήταν η άποψή τους για την επαφή με δημοσιογράφους. Αντίθετα με ό,τι πιστεύουμε, ή ό,τι περίμενα κι εγώ, με μεγάλη έκπληξη το είδα, αυτό είναι από το Science Communication, αλλά το original άρθρο ήταν ένα μικρό στο Science. Λοιπόν, το 70% είχε μιλήσει με δημοσιογράφους την τελευταία τριετία και το 30% αυτού του 70% περισσότερο 5 φορές. Από αυτό λοιπόν το 70%, το 75% εκτιμούσε την επαφή ως κυρίως καλή. Το 3 εκτιμούσε την επαφή ως κυρίως κακή και στα ενδιάμεσα υπήρχαν κάποιοι που είχαν κάποιες ενστάσεις κλπ. Αλλά overall, ας πούμε, ήταν στο science αυτό ότι οι επαφές είναι συχνότερες και πιο, ας το πούμε, κανονικές, χωρίς προσκόμματα από ό,τι θα περιμέναμε. Βέβαια δεν μιλάει για την Ελλάδα, έγινε στην Αγγλία που εκεί ξέρετε. Έγινε, τις είχα τις χώρες. Κοίταξε, είχε να κάνει με χώρες όπου το R&D. Και ένα παράπονο που έχω από τη βιομηχανία. Έχουμε πολύ καλούς ερευνητές εδώ πέρα, αλλά μόνο κλινικές μελέτες κάνουμε. Τίποτα άλλο. Και με ενοχλεί όταν λένε ότι η έρευνα, τέλος πάντων, ότι προωθούν την έρευνα στην Ελλάδα. Προωθούν τις κλινικές μελέτες. Το R&D είναι το Research and Development. Δηλαδή πρωτογενή έρευνα που θα αναπτυχθεί εδώ πέρα. Ναι. Και έτσι. Οπότε ήταν προφανής. Ιαπωνία, Αμερική, Γερμανία. Λοιπόν, τώρα. Θέλω να σας πω ότι εγώ σε αυτά τα 13 χρόνια που δουλεύω είχα την ευκαιρία να μιλήσω με πάρα πολύ ενδιαφέροντες ανθρώπους. Θεωρώ πραγματικά ένα μπόνους αυτής της δουλειάς. Εσείς είστε εδώ πέρα στο πλαίσιο της δικής σας συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Θεωρώ ότι για μένα αυτή η επαφή είναι μια συνεχιζόμενη εκπαίδευση. Μαθαίνω τόσα πολλά διαφορετικά πράγματα από πολύ διαφορετικά πεδία και δεν θα την άλλαζα με τίποτα αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, το μόνο παράπονο που έχω είναι αυτό. Όχι κρυφές ατζέντες. Τι θέλω να πω. Λίγο από τα χρόνια του βιολογικού, λίγο από αυτά τα 13 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, γνωρίζω πάρα πολλούς ανθρώπους. Με στενοχωρεί και με πληγώνει όταν μετά από τόση γνωριμία με παίρνει κάποιος και λέει, ας πούμε, Ιωάννα, έχουμε ένα τρομερό τεστ γενετικό που βρίσκουμε από τι θα πεθάνει σε 30 χρόνια. Λέει, όχι ψέματα, δεν λέει έχουμε. Βγήκε αυτό, πρέπει να το γράψετε. Εάν αποτύχει να με πληροφορήσει ότι αυτό το φέρνει και έχει κάνει και εταιρεία για να το δείχνει, θεωρώ ότι έχει πάψει στον εφίλο μου. Δηλαδή, με ενοχλεί αυτό που λέω. Όχι κρυφές ατζέντες. Και δεν είναι μόνο η δημοσιογραφία. Και δεν αναζητώ την κρυφή του ατζέντα για να βγάλω λεφτά. Πληρώνομαι από τη δουλειά μου και δεν θέλω να βγάλω άλλα λεφτά. Και δεν μ' αρέσει που θεωρούμε όλοι... Δηλαδή, θεωρώ ότι αυτό σας έλεγα πριν, ότι περνάμε μία ρευστή εποχή. Δεν παίρνουν φακελάκι όλοι οι γιατροί και δεν είναι όλοι οι δημοσιογράφοι, δεν ξέρω, κακοί τέλος πάντων και πληρωμένοι. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θέλω να συγχαρώ για αυτή την παρουσία. Συγγνώμη, δεν βλέπω ποιος μιλάει. Α, χαίρετε. Μια και είμαι ένα από τα αγαπημένα παιδιά των media, ειδικά τελευταία, και αισθάνομαι καμιά φορά και άσχημα γι' αυτό. Θέλω απλώς να πω, μ' άρεσε πάρα πολύ η παρουσίαση και ευχαριστώ. Τα βάλατε όλα τέλεια. Και όταν έχουμε συνεργαστεί, τα δικά σας άρθρα πάντα ήταν πραγματικά τα πιο καλά. Ευχαριστώ. Δηλαδή, απεικόνιζαν τέλεια αυτά που ήθελα να γραφούν. Καλά, εντάξει, θα συζητήσει και άλλη φορά. Εντάξει, το πέτυχες να το παρακάτω. Λοιπόν, το κακό είναι ότι αυτό που λέτε, ότι υπάρχει αυτή η ανομοιογένεια. Και δεν είναι πάντα εύκολο να καταλάβεις με την από πρόσωπο με πρόσωπο επαφή ποια θα είναι η συμπεριφορά του δημοσιογράφου. Σωστό. Και με το καλό και με το κακό. Γιατί πρόσφατα είχα μια εμπειρία. Και πραγματικά με εντυπωσίασε δημοσιογράφος με τις ερωτήσεις που έκανε. Είχε καταλάβει θαυμάσια κάποια πράγματα και τα εκλαήκε και με πάρα πολύ σωστά. Και άλλες φορές εκεί που νομίζεις ότι εδώ είμαστε σε καλό πεδίο, έχω δει πράγματα που είναι αρκετά άσχημα. Πρέπει να το γράψετε, να το παρουσιάσετε. Σας δείχνει, αν μιλάτε σε έναν αγχωμένο τύπο,
Και ως εκ τούτου. Πάντα χωμένη είναι. Πάντα χωμένη, αυτό είναι γεγονός. Το τι ακριβώς θέλετε από μένα, γιατί δεν ξέρετε αν σας πήρε, γιατί έχει διαβάσει ένα paper ή κάτι από το Reuters. Το λιγότερο που πρέπει να, που δικαιούστε είναι να δείτε το Reuters συν το original άρθρο. Δεν μπορεί να σας πει πέστε μου τη γνώμη σας τελικά και να έχει απέτηση να το πείτε, ενώ δεν ξέρετε περί τίνος πρόκειται. Τώρα, αυτό εδώ το θεωρώ τρομερό. Δηλαδή είναι δικλίδα προστασίας. Νομίζω αν ο κύριος Στεφανάδης ήξερε ότι θα καθόταν δίπλα στην κυρία Φραπελιά, μπορεί να είχε αποφασίσει να μην πάει. Προφανώς. Προφανώς. Δεν θεωρώ προφανώς τον άνθρωπο ούτε ανόητο, ούτε κακό. Γι' αυτό εγώ πάντοτε ρωτάω. Ακριβώς. Και το μόνος κίνδυνος είναι ότι πας σε μια εκπομπή, λες ποιοι θα είναι, λένε αυτά. Λοιπόν, και πας και εκείνη τη στιγμή βλέπεις κάποιον που δεν εργάζει. Και λες γιατί τελευταία στιγμή από την Αθήνα μας τον επέβαλαν. Ναι, αλλά μπορείτε να φύγετε. Να σας πω κάτι. Έχω μετανιώσει, γιατί σας είπα ότι στην τηλεόραση έχω υπάρξει ως θύμα. Λοιπόν, έχω μετανιώσει που δεν έφυγα. Πολύ άσχημα έχω μετανιώσει. Ήταν μια εκπομπή για τα βλαστικά κύτταρα. Και μετά κατάλαβα ότι ήταν μια εκπομπή στην ψηφιακή ΕΡΤ. Δηλαδή, θεωρείς, παιδί μου, ένα κανάλι που έχει σκοπό να διαδώσει στην Ομογένεια κλπ. Τα τελευταία νέα. Με είχαν ρωτήσει ποιον να καλέσουν και είχα πει ότι έναν αιματολόγο από τη Θεσσαλονίκη που πραγματικά κάνει πολύ καλή δουλειά. Γιατί τι είναι τα βλαστικά κύτταρα, τα θέλουν οι αιματολόγοι για μεταμοσχεύσεις. Τι να τον κάνω αυτόν που πουλάει πακέτο και δίνεις λεφτά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, παιδιά, και βεβαίως χωρίς να το ξέρουμε, είχαν έρθει άλλοι τρεις από ιδιωτικές εταιρείες φύλαξης, οι οποίοι κάνανε μια. Και ένας συνάδελφος δημοσιογράφος, ο οποίος εκπροσωπούσε μεγάλο ιατρικό κέντρο και λέγανε τα δικά τους. Και βεβαίως. Εκτήρω τον εαυτό μου που δεν τα παράτησα να σηκωθώ να φύγω εν μέσω τηλεόρασης. Την επόμενη φορά θα το κάνω πάντως, είμαι αποφασισμένη. Δεν σας είδε κανένας, λέει, στην ψηφιακή. Σωστό κι αυτό. Τώρα που το λέτε, λοιπόν. Αλλά είχα στενοχωρηθεί πάρα πολύ που δεν το έκανα. Όντως έχει το δικαίωμα, μπορεί κάποιος να αποχωρήσει, γιατί όταν πάτε για να σε προετοιμάσουν, βλέπετε ποια άλλη είναι και μπορείτε να πείτε ότι δεν θέλω. Στο βάψιμο. Παρεπιπτόντως, το μακιγιάζ το βλέπετε αυτό. Ναι, στο μακιγιάζ. Ειδικά στο ράδι, μπορεί να σε πάρει τηλέφωνο χωρίς να περιμένει. Α, ναι. Αυτό είναι η άλλη ιστορία. Αυτό παρά είναι. Αυτό είναι δηλαδή να μην πολύ... ξέρεις ότι θα υπάρξει κάτι άλλο. Μπαμ, 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 και να βγει κάτι τελείως διαφορετικό. Σε ποιον άλλον λοιπόν, έχετε μιλήσει, λοιπόν, σκοπεύετε, η ενημέρωση. Ναι, με ποια αφορμή το γράφετε, αυτό σας δίνει μια ιδέα σε τι πλαίσιο θα το εντάξει. Λοιπόν, δηλαδή, άμα ας πούμε έχει γίνει το ιατρικό λάθος, λέω τώρα, και το γράφει με αυτή την αφορμή, θα πρέπει να σιγουρευτείτε με κάποιο τρόπο ότι εσείς δεν καλείστε εκεί πέρα και να γράφει από κάτω το όνομα σας και η θεία μου να μην ξέρει ότι το κάνατε εσείς, αλλά το έκανε κάποιος άλλος και εσείς μιλάτε για την πιθανότητα να γίνει. Αυτό είναι σημαντικό, λοιπόν, γιατί είχα πάρει κάποτε να με ρωτήσω για τις προστατείς και ουρολοιμώξεις και τέτοια, όταν είχε πεθάνει ένα μοντέλο από... ένα μοντέλο, ξένη γυναίκα, από μία λίμωξη να με ρωτήσουν γιατί... Και λέω μετά, λέω δεν καταλαβαίνω γιατί, λέω δεν παίζει αυτό. Και τελικά όταν πήρα να κάνω το παράπονο μου είπε πώς λέει, μοντέλο ή επώνυμη από λοιμώξεις που έχουν πεθάνει γιατί ήταν ο κυράστας. Από την προστατή και ήταν το συνδέσει με το μοντέλο που πέθανε από μία λοιμώξη του αναπνευστικού και λέει... Λοιπόν, με αφορμή το γράφει. Αυτό πάλι είναι σχεδόν επανάληψη. Όταν τον βλέπετε ότι δεν ξέρει την κέρια ερώτηση γιατί δεν έχει ενημερωθεί, δεν έχει προλάβει, το εισαγάγεται. Μήπως θα έπρεπε να με ρωτήσετε αυτό και αυτό θα το δω πριν εμφανιστεί. Όχι. Εντάξει. Ελπίζω να προλάβουμε, ναι. Παρακαλώ. Ναι, ναι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω από τα άρθρα που δημοσιεύετε, όχι από τα άρθρα που δέχεστε ή σκέφτεστε να δημοσιεύσετε. Τι, χοντρικά, προφανώς δεν θα έχετε ακριβώς ποσοστό. Ναι. Ποιο ποσοστό είναι αυτά που τα προκαλείτε εσείς, δηλαδή κάνετε αυτό που είπατε, παίρνετε εσείς στο γιατρό και το ρωτάτε αυτά. Και πόσο ποσοστό είναι οι γιατροί να προσπαθούν να σας προσεγγίσουν για να δημοσιεύσετε. Η συντριπτική πλειοψηφία, και όταν λέω συντριπτική πλειοψηφία εννοώ 90 κάτι, είναι δικά μου. Κάνω παράπονα σε φίλους μου βιολόγους. Η καλύτερη μου φιλενάδα και κουμπάρα του παιδιού μου είχε άρθρο στο Science και ξέχασε να μου το πει. Και δεν έχω γράψει ποτέ τίποτα για τη Στέλλα, η οποία είναι μια τρομερή θαλάσσια βιολόγος. Ενώ εγώ είμαι πάντοτε συνεπής, όποτε της λέω ότι σου έρθει. Τον κυνηγάω από πέρυσι και δεν θα μιλήσω. Την άλλη μέρα θα κάνω παράπονα για τον κύριο Σοφικίτη. Του έχω αφήσει 300 μηνύματα στο κινητό και δεν έχει μιλήσει ποτέ. Το λέω δημοσίως για να μάθει. Συγγνώμη. Λοιπόν, κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Όπως συμβαίνει, όπως στην πραγματική μας ζωή.
όταν είσαι κάπου και κάποιος προσπαθεί να σου πουλήσει κάτι, η τάση σου είναι να μαζευτείς. Είτε είναι κυλίμι στον δρόμο, είτε είναι άρθρο. Και όσες φορές σε παίρνει άνθρωπος που έχει δημοσιεύσει στα χρονικά της κάτω Γουλινίτσας και σου λέει, κυρία Σουλέρη, και έχουμε αυτό το τρομερό, και είναι στα ελληνικά και δεν το ξέρει κανένας, ας πούμε. Μακάρι να υπήρχαν και καλά περιβιού στα ελληνικά, έτσι, δεν το λέω με κακό τέτοιο. Ή ότι, ξέρω εγώ, κάνουμε αυτό με αφορμή να τιμήσουμε τον καθηγητή τάδε κλπ. Βέβαια... Πάντως πρέπει να έχετε μια καλή δικαιολογία. Εγώ της είπα τώρα είναι η γυναίκα μου έγκυος, δεν μπορώ. Ναι, μετά γεννήθηκε το παιδί. Μόλις γεννήθηκε το παιδί, μετά γεννήθηκε το παιδί, δεν μπορώ. Μετά έχω τα βαφτίσια, τώρα θα πω έχω τα. Είναι μια παρ' όλα δικαιολογία. Αυτά, εγώ πιστεύω καλή. Ότι είναι υποχρέωσή σας να μιλάτε στα μίντια για να μην αφήνετε να μιλάμε εμείς. Κάποτε θα το κάνω. Ξέρουμε. Θα πάω διακοπές με τον κύριο Σοφική το καλοκαίρι και θα τα κάνουμε μαζί και θα βάλετε δύο σε ένα. Λοιπόν, να σας λοιπόν, πω. Ξέρετε ότι εκείνος ένα τελευταίο σχόλιο για να πάμε λίγο για... Συγχαρητήρια καταρχήν για την παρουσίασή σας. Την έντιμη έτσι θα πω. Λοιπόν, αλλά θα κάνω μια προβοκατόρικη ερώτηση που θα αφήνεται και στο ακροατήριο. Τι? Υπάρχει ανάγκη ιατρικής δημοσιογραφίας. Δηλαδή, αν ο στόχος είναι η ενημέρωση του κοινού, μήπως αυτό πρέπει να γίνεται μέσα από θεσμούς και όχι επαφιόμενο στον κάθε... Κοιτάξτε, μου επιτραπεί... έχω πάρει όλα τα τηλέφωνα όλων των ιατρικών εταιριών, οι οποίες συμβαίνει να είναι σε ένα κοινό κτίριο, λίγο παρακάτω από τη Μιχαλοκοπούλου, εκεί που μένουμε. Ευγενέστατη γραμματέας, δεν υπάρχει ποτέ ακρόσωπος. Όταν λέω θεσμικά, εννοώ από την πολιτεία, από τις επιστημονικές, ενώσεις. Πάνω σε αυτό που ρωτάτε, πρώτα να πει ο Σταμάτης, έχει βρει από το Ευρωμανόμετρο. Θυμάσαι κάποιος, αλλά προφανώς η ώρα ήταν περασμένη, από το Ευρωμανόμετρο 2003. Τι είπαν οι Ευρωπαίοι? Ότι εμπιστευόμαστε το 84% όταν ο ιατρικός σύλλογος κάνει μια ανακοίνωση και όχι ένας γιατρός. Όταν ο ιατρικός σύλλογος κάνει μια ανακοίνωση και όχι όταν κάνει ένας γιατρός, 84%. Όταν οι ενώσεις καταναλωτών, όταν εκπαιδευτικά ιδρύματα κάνουν την ανακοίνωση, όταν από μόνο τους τα ΜΜΕ βγάζουν μια είδηση, κοιτάξτε, γενικότερα νομίζω ότι η πρώτη απάντηση είναι δεδομένη. Yeah. Αυτό είναι το Ευρωβαρόμετρο. Και προσέξτε λίγο, άλλο η Times και άλλο η εφημερίδα, το Βήμα ή οποιαδήποτε εφημερίδα στην Ελλάδα. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο. Νομίζω η ιατρική πληροφόρηση. Είναι καλή. Το πρόβλημα που υπάρχει και νομίζω ότι είναι ένα εξαιρετικό άρθρο το οποίο λέει ότι βασικά η εφημερίδα δεν έχει πολύ μικρό. Το ίντερνετ είναι αυτό που είναι καταλυτικό. Τηλεόραση μικρότερη ακόμα σήμερα από το ίντερνετ. Και το άρθρο αυτό καταλήγει ότι πάντοτε υπάρχει το υπέρ και τα κατά, αλλά λέει ότι το ίντερνετ τελικά παρά τα ντεφό του, είναι ο εκδημοκρατισμός. Δεν μας συμφέρει αυτό καθόλου. Αλλά λέει ότι είναι ο εκδημοκρατισμός της υγείας, διότι πλέον έχει πρόσβαση στην πληροφόρηση ο κάθε ασθενής και σταματάει και τελειώνει εδώ πέρα η αυθεντία του γιατρού. Αυτό είναι και αυτό έκανε. Αμφισβητείται πλέον, λέει, ο γιατρός. Και αυτό το έχουν βιώσει, και γιατί πλέον στην Αμερική είναι πάνω από το 80% που θα έχουν συμβουλευτεί, ακόμα και να μην διαρθρωθεί. Το δείχνει διαφάνεια αυτό που λέει ο κύριος Χατζηχρήστου. Και μάλιστα δημοσιευμένο σε σοβαρά, σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Ό,τι γίνεται στην Αμερική και πόσο εμπιστεύονται το διαδίκτυο, υπολογίζαν το 2000 ότι αυτό έχει γίνει 30 εκατομμύρια. Και μάλιστα, αν μπορώ να δείξω ακόμη μια διαφάνεια. Ναι, αν θέλετε να μιλάει ο κόσμος. Εντάξει. Μια επισήμανση και μια επιφύλαξη. Δηλαδή, μιλάμε για εκδημοκρατισμό της γνώσης μέσω του ίντερνετ. Το ίντερνετ παρέχει πληροφορία, όχι πληροφόρηση. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Να δηλαδή, πολλές φορές, κάτι... πάρα πολλές φορές, ίσως τις περισσότερες, έχουν έρθει οι ασθενείς στο ιατρείο μου, οι οποίοι κινούνται μεταξύ παρανόησης και παρεξήγησης από αυτά που έχουν ψάξει μέσα στο ίντερνετ. Να σας πω όμως κάτι, εγώ κάτι που βρίσκω σε προσωπικό επίπεδο πολύ χρήσιμο. Όπως σας είπα, όσο και να διαβάσω δεν πρόκειται να πετύχω ποτέ το επίπεδο το δικό σας. Ωστόσο, όταν ξέρω ότι θα μιλήσω, ξέρω εγώ τον κύριο Χατζηχρήστου και ξέρεις να ψάξεις λίγο στο ίντερνετ, υπάρχουν τα μαθήματα που κάνουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο Yale ή κάπου για το θέμα. Λοιπόν, και τα έχουν σε πολύ ωραία πακετάκια. Έτσι, για τους προπαιδευτές. Δεν έχει σημασία. Άμα εγώ διαβάσω για τον προστατευτή. Οπ, κοπάνισα αυτό και θα. Λοιπόν, άμα εγώ διαβάσω
και ξέρω ότι ξέρει για τον προστάτη ένας πρωτοετής, είμαι λίγο καλύτερα προετοιμασμένη για να τον ρωτήσω καλύτερα πράγματα. Του βήματος. Θα υπενθυμίσω εδώ πέρα ότι η γνώση είναι ένα επικοδόμημα. Δηλαδή έχεις μια ευρεία βάση και έχεις σιγά-σιγά και χτίζεις. Όταν πάει κάποιος τη στιγμή μηδέν και αποφασίζει ότι θα διαβάσει για τον προστάτη. Είναι όμως ο μόνος τρόπος, αυτό λέει το άρθρο. Έρχομαι εγώ σε εσάς, μου λέτε ότι πρέπει να χειρουργηθείς. Υπάρχει πάντοτε ένα χάσμα, ένα έλεγχο αυτό. Που μου λέτε. Ο μόνος τρόπος λέτε ότι είναι το χειρουργείο. Πώς θα το ελέγξω. Εδώ πέρα είναι ένα δέσμα της εποχής. Δηλαδή, μάλλον δεν θα έπρεπε να ελέγχεις που να εμπιστεύεσαι. Όχι, γιατί. Διότι ο γιατρός, και αυτό έχουν γίνει μελέτες αυτά κτλ., είχε στο ρόλο της αυθεντίας. Λοιπόν, παραδείγματος χάρη, ο ουρολόγος ουδέποτε θα έλεγε ακτινοθεραπεία στον προστάτη. Θα το λέγατε εσείς. Ποτέ. Μη χαμογελάτε, όχι ποτέ. Και ο χτινοθεραπευτής θα έλεγε ποτέ ριζική προστατευτομή, ποτέ. Όταν εμείς μεταξύ μας δεν μπορούμε να έχουμε μία ενιαία άποψη, δηλαδή προχτές κουβεντιάζαμε για το ΤΑΦ3, ένα περιστατικό, πώς είναι δυνατόν αυτό να περάσει στον... Σωστά. Άρα λοιπόν, και εκεί πέρα, ξέρετε κάτι, εκεί πέρα τελικά αυτό που θα εμπιστευτεί ο ασθενής για τον Α ή Β λόγο... Αυτός είναι ο καλύτερος. Μπορώ να πω κάτι από αυτό. Ναι, λίγο, γιατί μιλήσαμε για ενημέρωση και πώς πρέπει να γίνει ενημέρωση και ότι εμπιστεύονται τους ιατρικούς συλλόγους. Θα ήθελα να το σχολιάσετε σε σχέση με πέρσι το τι χαμός έγινε με τα εμβόλια. Ποιοι πρέπει να το κάνουν και ποιοι δεν πρέπει. Εκεί, ας πούμε, ποιος έχει ευθύνες και ποιος δεν έχει. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας εκεί. Να μην το ανοίξουμε. Κοιτάξτε, όλοι κρινόμαστε. Να πω κάτι το οποίο είναι σχετικό. Εγώ ως επαγγελματική διαστροφή και ενώ τη βιολογία, όχι τη δημοσιογραφία τώρα, όλα τα σκέφτομαι εξελικτικά. Έχω δει γιατρούς τηλεοπτικούς αστέρες να καίγονται από την υπερέκθεση. Νομίζω ότι όποιος βγαίνει στην τηλεόραση ή στα μίντια και λέει συνέχεια τη γνώμη του για πράγματα που δεν γνωρίζει, νομίζω ότι καίγεται. Και ο κόσμος το καταλαβαίνει αυτό. Τώρα, σε σχέση με αυτό που είπατε ακριβώς, γινόμαστε λόγω αυτού του ρεπορτάζ αποδέκτες τέτοιου είδους ερωτήσεων. Λέει αυτό. Σε παίρνει τηλέφωνο, κυρία Τάδνια, ξέρετε, το 98 είχατε γράψει το άρθρο που το βρήκα, γιατί το βρίσκει πια στο ίντερνετ. Και έχουμε αυτό το πρόβλημα. Καρκίνος αυτό. Τι να κάνω. Θα μας συνιστούσατε ένα γιατρό. Η πάγια απάντησή μου είναι: δεν συνιστώ γιατρό στον οποίο δεν έχω πάει. Ευτυχώς για μένα δεν έχω χρειαστεί πολλούς γιατρούς. Οπότε δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Αλλά πάτε σε αυτό που σας εμπνέει εμπιστοσύνη. Νομίζω ότι και αυτό δεν έχει να κάνει ούτε με την τηλεόραση, ούτε με το τι γράφω εγώ, ούτε με τίποτα. Έχει να κάνει με αυτό που βλέπει ο άρρωστος όταν κάθεται απέναντί σας. Και αυτό είναι και μια ευθύνη δικιά σας. Ας γράψω ό,τι θέλω εγώ και σας έχω κάθε μέρα στο... Δεν σας συμφέρει να σας έχω κάθε μέρα πάντως. Πάντως αυτή η μελέτη του 2002 που τη βλέπετε, νομίζω τόσο εύκολα τη διαβάσετε, που έγινε σε ασθενείς που ήδη είχαν πάει σε κέντρα υγείας, είχαν πει ότι οι μισοί είχαν ήδη πληροφόρηση από το διαδίκτυο και ήταν κυρίως οι πιο μορφωμένοι και οι πιο πλούσιοι. Είναι εντυπωσιακό όμως ότι το 60% λέει ότι η πληροφόρηση ήταν όμοια ή καλύτερη από την ενημέρωση που τους παρέχει ο γιατρός. Και εδώ αναρωτιέται κανείς αν ο γιατρός έχει το χρόνο πάντα να εξηγήσει τα πάντα. Και εγώ κρατάω μόνο το τελευταίο, ότι οι ασθενείς που συζήτησαν, δηλαδή διασταύρωσαν τις πληροφορίες που είχαν με τον γιατρό τους, ήταν αυτοί που ήταν περισσότερο ικανοποιημένοι. Άρα, ίσως θα πρέπει να σκεφτείτε ότι επειδή η πληροφόρηση ούτως ή άλλως παρέχεται, αντί να αφιερώσετε χρόνο στην μια συνέντευξη, πιθανόν να αφιερώνετε περισσότερο χρόνο στο γιατρείο σας για να μιλάτε, να εξηγείτε στους ασθενείς σας πολύ καλύτερα το θέμα που οι μελέτες στην Αμερική, που δεν νομίζω ενδιαφέρουμε, έδειξαν ότι οι γιατροί αυτό το share decision making, δηλαδή του να του λες υπάρχουν οι απόψεις και τα λοιπά, το έκανε γύρω στο 10 με 11% πριν έρθουν η πληροφόρηση από τα media και τα λοιπά. Δεν έκανε κανένας. Ο καθένας ό,τι ήξερε και αυτό που λέμε. Κάνε αυτό που ξέρεις. Δεν λέμε. Λοιπόν, αυτό έκανε και δεν έδινε καμία όψη στον ασθενή να διαλέξει. Δηλαδή, πριν από, να πω κι εγώ, πριν από 15 χρόνια είχα έναν ασθενή στο ιατρείο μου, ο οποίος έχει έναν ΤΑΦ2 καρκίνο, είναι 62 χρονών και με αφού τον ενημέρωσα μου λέει: γιατρέ, δεν θέλω να κάνω τίποτα, διαλέγω την παρακολούθηση. Αυτό το πράγμα, πέστε μου, πριν από 10-15 χρόνια θα το έκανε κανένας σας. Τώρα αναγκάστηκα από το δίκτυο, από τα πάντα. Και λέει: διαλέγω την παρακολούθηση. Δεν θέλω να έχω καμία συνέπεια, θέλω να ζήσω τη ζωή μου και άμα πάω ΤΑΦ4, τότε θα αρχίσω ορμονοθεραπεία. Να σε καλά. Για χαρά, κάθε πότε πρέπει να κάνω το PSA μου. Το μόνο που με ρώτησε. Έτσι. Λοιπόν, και λέω, ωραία.
αφιβάλλω ακόμα είμαστε όριμοι να δεχόμαστε. Έτσι, και εγώ εκείνη την ώρα συγκρατήθηκα να με του πω: μα δεν είναι το σωστό, θα πεθάνεις και να κάνει να μην παρασυρθώ. Και να του πω: είναι δικαίωμά σας, σας έχω πλήρως ενημερώσει. Έτσι, και δεν νομίζω ότι πολλοί θα αντέχαμε στον πειρασμό να το δεχθούμε αυτό, ε! Και να μας φύγει αυτή η ριζική. Έτσι. Λοιπόν, αλλά πλέον είμαστε εκτεθειμένοι. Είναι ένα τελικό σχόλιο για να κλείσουμε. Δεν ξέρω αν μπορεί να λειτουργήσει ως τελικό σχόλιο. Πάλι εγώ με τα εξελικτικά. Επειδή το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές, πιανόμαστε οι δημοσιογράφοι από τα αρνητικά, γιατί αυτό είναι η είδηση. Λοιπόν, αυτό είναι μοιραίο να συμβαίνει στην ιατρική. Δηλαδή, θα το πω αλλιώς. Άμα το πάρω αυτό και τα αφήσω, χίλιες φορές να τα αφήσω, χίλιες φορές θα πάει κάτω. Ο νόμος της βαρύτητας. Τελεία και παύλα. Ξέρετε πολύ καλά ότι στα βιολογικά συστήματα δεν υπάρχει νόμος. Αυτό σημαίνει ότι πολλές φορές και εσείς, αλλά και εμείς όταν γράφουμε κάτι, είμαστε αναγκασμένοι να μιλάμε με πιθανότητες. Αυτό το πράγμα, εάν καταφέρνατε αυτό να περάσετε στον ασθενή, ότι ο γιατρός δεν μπορεί να ξέρει, ακριβώς επειδή δεν είναι το στυλό που θα πέσει κάτω και θα κάνει πάντα την ίδια πορεία, και ότι αυτό είναι η ζωή η ίδια, εγώ πιστεύω ότι το νιώθουν εκείνη την ώρα οι άνθρωποι. Δηλαδή, προτιμώ να ξέρω ότι έχω 30% πιθανότητες μετά από αυτή την επέμβαση να έχει κοπεί το νεύρο και να έχω πάθει αυτό, παρά να συμβεί αυτό και να μην το είχα ποτέ το τακτοποιήσει σε ένα κουτάκι το μυαλού μου. Και νομίζω ότι βαθμιδών θα οριμάσουν τα πράγματα. Τι να πω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.